Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Κρυαράκια μου, σήμερα σας θέλω μαχητές σε όλους τους τομείς της ζωής σας, αλλά κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Μεγάλη εύνοια θα έχετε σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες και όλα αυτά σηματοδοτούν μια νέα περίοδο στη ζωή σας. Με τακτοποίηση των ερωτικών και οικογενειακών σας προβλημάτων, θα δώσετε σήμερα προτεραιότητα και σε θέματα της φιλίας. Και περνάμε στον Ταύρο. Σαν αρένα θυμίζουν τα επαγγελματικά σας, μιας και η δύναμη που έχετε δημιουργεί ψεύτικους εχθρούς και οφθαλμαπάτες. Έχετε γίνει πάρα πολύ επιφυλακτικοί και αυτό σας οδηγεί στο να βλέπετε τα πράγματα μόνο από την μία όψη. Χαλαρώστε, ηρεμήστε και βάλετε σωστά τα θεμέλια, μιας και οι πλανήτες το ευνοούν. Δώστε προτεραιότητα και στα ερωτικά σας. Ίσως η λύση σήμερα θα έρθει από εκεί. Δίδυμος. Αγαπημένη μου φίλη, σημερινή μέρα ξεκινάμε αρκετό τρέξιμο σε θέματα που αφορούν τα προσωπικά ξεκαθαρίσματα. Το φορτίο είναι βαρύ, αλλά εσείς θα βρείτε τις λύσεις σήμερα με ελαφρότητα. Έχετε πολύ ωραία θεμέλια τον τελευταίο καιρό, επομένως θα σας φανεί παιχνίδι σημερινή ημέρα. Αφήστε το ψυχικό φόρτο να φύγει, παρέα με τους φίλους σας ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκίνο μου, επιτέλους, λίγη χαλάρωση και για σας, μιας και η ζωή σας μοιάζει μασκακέρα που πρέπει να κάνετε για άλλη μια φορά μια πετυχημένη κίνηση. Αυτό επηρεάζει και τα ερωτικά σας, μιας και σας απορροφά ο επαγγελματικός τομέας. Η όψη των πλανητών είναι με το μέρος σας, απλά να μην φοβάστε σήμερα. Λέων, λιοντάρια μου, σήμερα η μέρα ξεκινά με αρκετά νεύρα. Αυτό θα οφείλεται στο ότι είστε δυνατοί και το σύμπαν σας δίνει τόσο όσο για να αντέξετε. Η έλλειψη ύπνου και η κακή διατροφή προσπαθούν να σας βγάλουν εκτός πορείας, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Βάλετε τα σωστά όρια σήμερα χωρίς υπερβολές. Παρθένος. Παρθενάκια μου, σήμερα είστε λίγο υποτονικοί και η δύσκολη καθημερινότητα είναι άκρος απαιτητική. Σωστά θεμέλια από εδώ και μπρος παρόλη την κούρασή σας και εσείς προσπαθείτε να βρείτε νέες πηγές εσόδων. Μία συζήτηση με φιλικά πρόσωπα ίσως είναι και η σανίδα σωτηρίας σήμερα, μιας και ένας κούκος δεν φαίνεται, παιδιά, την άνοιξη. Αφαιθείτε και λιγάκι στην αγκαλιά του συντρόφου σας, του οποίου οι γκρίνιες δεν θα λείψουν σήμερα. Ζυγός. Σας έχει δοθεί ευκαιρία να ανεβείτε επίπεδο και εσείς σήμερα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε με γνώμονα πάντα τη λογική. Πολύ κούραση από τον τομέα της εργασίας σας κάνει ιδιαίτερα νευρικού σήμερα. Αλλά αν κοίταξτε γύρω σας, θα βρείτε αγαπημένα πρόσωπα και τον ερωτικό σύντροφο που είναι η ασπίδα σας. Δώστε προτεραιότητα και λίγο σε θέματα υγείας. Σκορπιός. Η σημερινή νευρικότητα οφείλεται στον επαγγελματικό τομέα που πραγματικά σας βγάζει εκτός εαυτού. Πρέπει από εδώ και μπρος να προγραμματίσετε ραντεβού αλλά και κλεισίματα συμφωνιών. Θέλει λίγο παραπάνω σαφήνεια αυτό το διάστημα. Με την ευθύτητά σας αλλά και την τομπροσύνη σας βγαίνετε νικητές. Οι καλές απολαβές είναι κοντά σας. Και πάμε στον τοξότη. Τοξοτάρες μου, σήμερα παλεύετε για να πετάξετε από τη ζωή σας κάθε τι τοξικό. Ο Άρης δεν δίνει μόνο νεύρα αλλά και μαχητικότητα. Έτσι σήμερα τα δίνετε όλα στον τομέα της εργασίας και οι ανταμοιβές δεν θα λείψουν. Από το απόγευμα και μετά αποδεχτείτε μια ευκαιρία για να διασκεδάσετε λίγο παρόλο το δύσκολο πρόγραμμά σας. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, σήμερα η μέρα σας κυλά αρκετά διασκεδαστικά, κατατροπώνοντας κάθε δύσκολο στόχο στον τομέα της εργασίας. Η ερωτική σας διάθεση είναι αυτή που σας φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία και αυτό θα σας οδηγήσει και στα υλικά αγαθά που πρέπει να αποκτήσετε. Προσοχή στα έξοδα σήμερα, κίνδυνος υπερκατανάλωσης. Υδροχόος. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο νευρικό σας σύστημα λόγω έλλειψης επικοινωνίας. Η είσοδος του Ερμή που έχει μπει στο ζώδιο σας φέρνει και ισορροπίες στο να καταφέρετε να βρείτε λύσεις παντός τύπου. Οι όψεις των πλανητών σας θέλουν νικητές και πρέπει να δώσετε σημασία στα ψηλά γράμματα αλλά και στους άγραφους νόμους. Ψαράκια μου, σήμερα σε ένα ροζ κλίμα βρίσκεστε και πρέπει να δώσετε σημασία στο τι έχουν να πούν και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Από εδώ και μπρος πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στο τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας, μιας και τα έχετε δώσει όλα στον επαγγελματικό σας τομέα. Σε χαλαρό κλίμα και με ήρεμη συζήτηση όλα θα γίνουν όπως το θέλετε. Καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.